Στη φορά και σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ λοζόντανα. Πάμε να καλησπερίσουμε γρήγορα τη Σταυρούλα Τηλούρου. Καλησπέρα, Σταυρούλα. Καλησπέρα. Πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με την Χαρά τη Λεμονή. Χαρά Λεμονή, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και από μένα. Κοντά μας και ο γνωστός δικηγόρος ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Θεοδωρόπουλε. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει στο Πασόκ. Γιατί στο Πασόκ αυτή τη στιγμή γίνεται ο κακός χαμός. Εχθές υπήρχε ένα debate το οποίο δεν το είδε σχεδόν κανένας. Όλα τα κανάλια λυσάξανε. Όλα τα site λυσάξανε. Για το μεγάλο debate των υποψήφιων προέδρων του Πασόκ. Ο κόσμος όμως σκασίλα του μεγάλη. Ποιοι το είδαν? Οι σύντροφοι οι οποίοι έχουν απομείνει στο κόμμα του Πασόκ. Για πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Αυτοί όμως είναι που θα πάνε να ψηφίσουν, Φίλιππε. Και αυτό το στόχο είχε το debate. Ποιοι θα πάνε? Που η μισή λοιπόν, κρατική τηλεόραση, κυρία μου. Ναι, κυρία ναι, Λεμονή. Ναι, ναι. Ήταν ναι, διορισμένη ναι. Επί Πασόκ. Τα ξεχνάμε αυτά? Η μισή κρατική τηλεόραση ήταν διορισμένη Πασόκ. Οι περισσότεροι έχουν κάρτα μέλους του Πασόκ. Δεν ξεχνάμε αυτά. Εδώ λοιπόν, συγγνώμη, παίχτηκε ένα debate για το κόμμα του Πασόκ στην κρατική τηλεόραση. Πόσο τοις εκατό έκανε, κυρία Λούρου? 8%. Του έφαγε η πρεμιέρα της Τζέλας Δελαφράγκα. Λίγο νεράκι μπορώ να έχω, κορίτσι μου, λίγο νερό, ευχαριστώ. Προτιμήσαμε αυτό να δουν οι τηλεθεατές παρά το Πασό. Τι είδε οι τηλεθεατές? Την κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα στον Α. 23,6% έκανε. Ναι, και του Πασό κατάρα είναι αυτά που γίνονται. Ναι, αλλά έκανε μόνο 8 αυτή η κατάρα. Ναι, κύριε Θεοδωρόπουλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε, στο αξιοσέβαστο τηλεοπτικό σας. Πάμε, ας αφήσουμε τις αγωγές, κύριε Θεοδωρόπουλε. Πάμε στο θέμα λίγο, γιατί ο χρόνος τρέχει. Βλέπουμε εμείς πέρα. Πληρώνουμε το μάρμαρο, κύριε Καμπούρη, ο ελληνικός λαός, να πληρώνει τα debate ενός κόμματος που έφερε την Ελλάδα σε αυτή την κατάτια. Αυτό είναι το σχόλιο που θέλω να κάνω και ως δικηγόρος και ως Έλλην πολίτης. Σε ένα κόμμα το οποίο χρωστάει τρελά λεφτά στο ελληνικό δημόσιο και σε όποιο μιλάει ελληνικά. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Το Πασόκ λοιπόν είναι ένα εκ των κομμάτων που χρωστάνε τις Μιχαλούς. Ακριβώς. Με λίγα λόγια, κυρία Λεμονή, δεν θέλω να κάνουμε και πολλή ανάλυση. Τι λοιπόν, οι έξι υποψήφοι εν ώψη των εσωκομματικών εκλογών της 6ης και 13ης Οκτωβρίου ανέπτυξαν τις θέσεις τους. Απάντησαν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων Μαγκυριάδη και Κουβαρά. Είχαν σκληρές αντιπαραθέσεις. Ποιος κέρδισε τις εντυπώσεις? Ποιος κέρδισε τις εντυπώσεις? Εντυπώσεις δεν κέρδισε κανείς, γιατί κανένας από τους υποψηφίους δεν έκανε κάποιο σημαντικό λάθος για να τους στοιχήσει εκλογικά. Όλοι είχαν καλές και κακές στιγμές. Κάποιες φορές οι απαντήσεις ήταν αμήχανες, αόριστες και γενικές, είτε για θέματα Άλιστα. που δεν γνώριζε κάποιος σε βάθος, είτε λόγω δύσκολης θέσης. Για τα οικονομικά του Πασόκ ρώτησε κανένας? Δεν άκουσα. Για τα οικονομικά του Πασόκ ρώτησε κανένας? Όχι. Ναι, βέβαια, για τα κόκκινα δάνεια. Είχα μάγρια κόντρα Δούκα Ανδρουλάκη επί προσωπικού. Αντιπαράθεση Γερουλάνου Ανδρουλάκη για τα κόκκινα δάνεια. Άρα σύγκρουση... ξεκατηνιάστηκαν. Ξεκατηνιάστηκαν εν μέρη. Ναι, είχαμε σύγκρουση. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, κύριε Καμπούρη, θα κυβερνήσουν την Ελλάδα? Μα δεν κυβερνούν και το πρόκειται να κυβερνήσουν την Ελλάδα. Όχι, έχουν επιδίωξη αύριο να ανέβει το ποσοστό του και να κάνουν κάποιες συγκυριακές, ευκαιριακές συνεργασίες Μάλιστα. για να κυβερνήσουν την Ελλάδα. Πάμε πάλι στα νούμερα τηλεθέασης. Ο κόσμος δεν συγκινήθηκε και σκασίλα του μεγάλη. Πόσο ξαναδούμε? Ακριβώς, τα απολυθώματα του παρελθόντος βγήκανε στον αέρα. Μάλιστα, 8%. 8%. Μάλιστα, 8%. Και πολλοί είναι, κύριε Καμπούρη, και πολλοί είναι. Πάμε να δούμε τώρα. Βγήκε και ο Ζουράρης τώρα. Ο κύριος Ζουράρης θα κάνει επίθεση τώρα στον Κασελάκη. Υπάρχει στα μέσα κόμματα το κακός χαμός να γίνεται. Αλλοσκοτώνται ναι, όλοι μεταξύ τους. Πάμε, του λοιπόν, πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο Ζουράρη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε για τον Κασελάκη. Ποια ήταν η ατάκα που είπε? Χρησιμοποίησε τον όρο Σούργελο. Φαντάσου ούτε το Skype δεν θέλει να ακουστεί. Έχω διδάξει πολιτική. Ούτε το Skype δεν θέλει να ακουστεί. Τι τον είπε τον Κασελάκη? Σούργελο. Σούργελο. Ναι, πάντων ακούσουμε. Λέει, στα 70 χρόνια που έχει διδάξει. Να τον ακούσουμε.
Τον ίδιο τα λέει, πάμε. Κοίτα. Ο κύριος Κασελάκης έκανε λόγο και για κουκουλοφόρους με στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Κοίτα, ο Κασελάκης έχει το εξής. 70 χρόνια περίπου έχω διδάξει πολιτική θεωρία, πολιτική επιστήμη. Είμαι στην πολιτική, στα γενοφάσκα μου και από την οικογενειακή μου ζωή εδώ και 1,5 αιώνα στο κομμουνιστικό κίνημα. Μέχρι τώρα ήξερα, ας πούμε, στην πολιτική θεωρία υπάρχει, ας πούμε, περιγραφικά η αριστερά, η δεξιά και το κέντρο. Τώρα υπάρχει και τέτοια κατηγορία με τον Κασελάκη. Αριστερά, δεξιά, κέντρο και σούργελο. Σούργελο Κασελάκης. Εντελώς. Σούργελο Κασελάκης, λέει η Ζουράρης. Και περισσότερο. Είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας συμμετείχε στο εναρκτήριο λάθος με την επιλογή Κασελάκη για το επικρατείας και αναρωτήθηκε. Δεν κατάλαβε ότι είναι σούργελο. Συμπλήρωσε πως ακόμα και η γλώσσα του σώματος του κυρίου Κασελάκη είναι σουργελοειδής. Εγώ στη θέση του είπα θα επενέβαινα, είπε ο κύριος Ζουράρης. Μάλιστα, ο πάμε τώρα, Ζουράρης, έχουμε και άλλη εξέλιξη. Ένα σχόλιο, κύριε Καμπούρη. Πείτε μας. Κύριε Καμπούρη, επιτρέπετε. Βεβαίως. Ο κύριος Ζουράρης μπορεί να έχει δίκιο σε αυτή τη δήλωση σε εισαγωγικά, αν επίτρεπε σε δηλώσεις όμως οι πολιτικές και απαράδεκτες οι χαρακτηρισμοί, διότι αν διαφωνεί πολιτικά με τον κύριο Κασελάκη δεν θα πρέπει να κάνει αυτούς χαρακτηρισμούς. Αλλά ο κύριος Ζουράρης θα πρέπει να κοιτάει και πολύ καλά τον εαυτό του στον καθρέφτη όταν ψήφισε τα μνημόνια στο κόμμα που ανήκε, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή Ανεξάρτητους Έλληνες, νομίζω, έφυγε και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία τρύπος ο κύριος Ζουράρης. Θυμάστε, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες στο ΣΥΡΙΖΑ ή το ανάποδο. Τότε που ψήφισε μνημόνια λοιπόν ο κύριος Ζουράρης, θα πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του κατάματα και να φτύνεται για να μην ματιάζεται. Μάλιστα, πάμε τώρα. Πάμε να δούμε γιατί γίνεται χειρότερα. Έχουμε τώρα ο Παύλης Πολάκης. Αθηνά, λοιπόν, αντί ο Πολάκη. Και το αντίστροφο, και το αντίστροφο. Νέα κόντρα. Πήγε ο Πολάκης πού? Πήγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Στον Άριο Πάγο πήγε, ναι. Ναι. Σε απάντηση λοιπόν στην προσφυγή στον Άριο Πάγο του Παύλου Πολάκη κατά της ανεξάρτητης βουλευτή Αθηνάς Λινού, η κυρία Λινού έστειλε και δεύτερο εξώδικο στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο για την Προεδρία του κόμματος. Ο κύριος Πολάκης πήγε σήμερα στην εισαγγελία του Αιρίου Πάγου για να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου σχετικά με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τις δραστηριότητες του φορέα πρόληψης αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία προληπτικής και εργασιακής ιατρικής με το διακριτικό τίτλο Ινστιτούτο Πρόληψης. Με αυτή την εταιρεία σχετίζεται η κυρία Λινού και σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο κύριος Πολάκης ενδέχεται η εταιρεία αυτή να έχει προκαλέσει στο ελληνικό δημόσιο ζημιά άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο ίδιος ο κύριος Πολάκης. Ναι. Έξω από την εισαγγελία. Για να τον ακούσουμε. Φαίνεται ότι η κυρία Λινού με το προκάλημα της φιλανθρωπίας, το επαναλαμβάνω, το προκάλημα της φιλανθρωπίας, καταναλώνει μεγάλα ποσά δημοσίου χρήματος. Πρέπει να έχει εμπλακεί σε διασπάθηση δημοσίου χρήματος άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Πού είναι τα χρήματα τα οποία πήρε από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα τελευταία χρόνια μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης που πρακτικά είναι συγκεκαλυμμένη απευθείας ανάθεση, που είναι μία από τις υποθέσεις. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν λέει ο κύριος Πολάκης. Λοιπόν, η κυρία Λινού απάντησε στον κύριο Πολάκη, γνωστοποιώντας ότι παραδόθηκε δεύτερο εξώδικο και τόνισε ότι θα ακολουθήσουν και αγωγές και κανένα υπονοούμενο δεν θα μείνει αναπάντητο. Η αλήθεια θα φανεί στα δικαστήρια, επισημαίνει σε δήλωσή της η κυρία Λινού. Όμως ο κύριος Πολάκης, να πούμε Φίλιππε, ότι σήμερα κατέθεσε αίτημα και για την αναίρεση της αθωτικής απόφασης του τρίτου τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών για τις προσλήψεις επί Υπουργείας Άδωνη Γεωργιάδη. Μάλιστα. Σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, στο Κελπνό, σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει κάνει διασπάθηση δημοσίου χρήματος άνω των 250.000 ευρώ, με παράνομους διορισμούς στο Κελπνό, την περίοδο 13-14. Και θα ακολουθήσει, λέει, και άλλη δίκη για 74 διορισμούς, με τη ζημιά του δημοσίου
να υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Παρακολουθούμε όλες αυτές τις δικαστικές διαμάχες. Πάμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει με τον Παλαιοχριστιανό, ο οποίος επιτέλους εμφανίστηκε μετά την κατηγορία ότι άρπαξε το μωρό του μέσα στο νοσοκομείο. Ναι. Βγήκε ο ίδιος, μίλησε λοιπόν και είπε ότι δεν υπάρχει καμία αρπαγή, δεν μας έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια. Εγώ το εκπροσωπώ, κύριε Αλούρου, αν επιτρέπετε. Να πάμε τον ακούσουμε τον ίδιο, Ανδρέα Θεοδωρόπουλο, και αμέσως μετά να μας πεις τι ακριβώς ισχύει και τι δεν ισχύει. Παρακαλώ. Καλή σας ημέρα. Μανώλη, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Το παιδί σας είναι... Το παιδί σας είναι σε ασφαλές σημείο, Μανώλη μου. Κοιτάξτε να σας πω, επειδή υπάρχουν διάφοροι κύκλοι, αυτό που εννοείται πληροφορίες, είναι διάφοροι κύκλοι που διαβάζω στο ίντερνετ που λένε, ίσως προσπαθούν να χειρολογήσουν και την δικαιοσύνη πολλές φορές. Εγώ χθες το βράδυ μίλησα με την ασφάλεια του συντάγματος, με την αξιωματικό. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, σημείωσε και γιατί μου συνεργάσιμος απ' όλα. Δεν ούτε με αναζητούσαν, ούτε καταζητούσαν, ούτε τίποτα. Δεν υπήρχε κάτι. Μίλησα με την αξιωματικό. Δεν μπορώ στον αέρα να αναφέρω το όνομά της, αλλά δεν υπήρχε κανένα θέμα. Όπως γιατί γράφουν κάποια δημοσιεύματα ότι αναζητούνται, λέει, σε Αθήνα, σε πολιτεία, σε κάτι τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλουν να προωθήσουν αυτοί. Το παιδί θα έπρεπε να μεταφερθεί στο ίδρυμα Βρεφών Μητέρα χτες. Μισό λεπτό. Επίσης, γράφουν κάποια δημοσιεύματα ότι λέει μπούκαρα, λέει, στο νοσοκομείο. Δεν μπούκαρα. Καλέστηκα από τη διευθύντρια της νεογνωλογικής κλινικής. Υπάρχει κλήση στο τηλέφωνο. Καλέστηκα και για να πάω, γιατί υπήρχε κάποια, εκεί πέρα κάποιο θέμα. Και πήγα τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Έκανα το COVID test. Υπάρχει στο ΆΜΚΑ μου, μπορεί να το βρει οπωσδήποτε. Έβαλα τη μάσκα μου και πήγα, εφού του καλέστηκα, σε ώρες επισκεπτηρίου. Δεν υπήρχε δηλαδή, ας πούμε, κανένα μπουκάρισμα που γράφουν κάποια δημοσίευση. Λάμα Νόλη, εμείς από το ρεπορτάζ από χθες μαθαίνουμε ότι ενώ προσπάθησαν να σας αποτρέψουν να φύγετε από το νοσοκομείο μαζί με τη σύζυγο και με το μωρό, εσείς αντισταθήκατε, κατεβήκατε στο υπόγειο, μπήκατε μέσα στην εκκλησία, βγήκατε από το νοσοκομείο, από την έξοδο. Μα σας εξηγώ ότι αυτή τη στιγμή που η μάνα δεν είχε απαγόρευση κάτι της επιμέλειας, δεν της είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια, ούτε εμένα. Η μάνα παρέμενε στο νοσοκομείο μέχρι να βγει το ιατρικό εξιτήριο, διότι τα εξιτήρια είναι δύο ειδών, είναι το ιατρικό και το διοικητικό. Νομίζω ότι υπάρχει και ποινικό εξιτήριο. Μανώλη μου, εκείνο το οποίο μπερδεύει την ιστορία, ξέρεις ποιο είναι, εάν το παιδί θα έπρεπε να μεταφερθεί για ασφάλεια στο ίδρυμα Βρεφών Μητέρα. Δηλαδή ήταν σαν να... μην εμπιστευότανε το κράτος ότι εσείς δεν είπε... Για αυτό λόγο ασφάλεια. Όχι, δεν ξέρω. Σας λέω, αν υπάρχει τέτοια απόφαση. Συγγνώμη, αν δεν υπάρχει αφαίρεση επιμέλειας. Αν δεν υπάρχει αφαίρεση επιμέλειας. Ναι. Ακόμα και αν υπήρχε αφαίρεση επιμέλειας, μιλάμε σε συζήτηση εργασίας τώρα. Δεν έχουν διερευνηθεί οι άλλοι συγγενείς που είναι κοντινοί του κύριε παιδιού. Κύριε Καλαϊτζηδάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Έχω γεννήσει δύο παιδιά. Ποτέ το παιδί μου δεν έφυγε από την κλινική πριν από εμένα. Γιατί το παιδί να το πάρετε από την κλινική, από το νοσοκομείο, γιατί όπως μας λέτε η σύζυγος παραμένει εκεί για νοσηλεία μέχρι να ορίσουν και να αποφασίσουν οι γιατροί ότι θα πρέπει να φύγει. Γιατί ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία, γνωρίζατε εσείς ότι το παιδί θα το πάρουνε? Γιατί χθες. Είχατε ενημέρωση. Ναι, αυτό ήταν. Συγγνώμη, επειδή ρωτάτε εμένα, ποια διαδικασία? Η σύζυγος πήγε στο νοσοκομείο, στο μεευτήριο. Και στο μεευτήριο όταν πηγαίνουμε παίρνουμε παιδί. Δεν παίρνουμε ψωμί, ψωμί παίρνουμε από το πουλ. Πήγε στο μεευτήριο, γέννησε και πήρε το παιδί. Το θέμα είναι να είναι... Είπε ο Παλαιοχριστιανός σήμερα στον Αντένα. Κύριε Θεοδωρόπουλε, είσαι στο δικηγόρος της οικογένειας του Παλαιοχριστιανού. Ποια είναι η αλήθεια? Υπήρχε αφαίρεση επιμέλειας? Το παιδί θα αφαιρότανε με εντολή εισαγγελέα στο μητέρα? Τι ακριβώς είσαι? Ακούστε, επειδή το πρωί δώσαμε σαφείς εξηγήσεις και στον κύριο Παπαδάκη που είχαμε κληθεί στην εκπομπή ως καλεσμένοι εγώ και ο εντολέας μου, κύριος Καλετζηδάκης, και εγώ εξήγησα νομικά ότι δεν υπάρχει αφαίρεση της επιμέλειας. Αφαιρείται η επιμέλεια με εισαγγελική διάταξη και κοινοποιείται κιόλας νομικά, κύριε Καμπούρη μου, στον ίδιο τον γονέα. Μα αφού δεν έχει μόνιμη κατοικία, από το ευρώ. Δεν μας έχει κοινοποιηθεί καμία αφαίρεση επιμέλειας. Δεν μας έχει κοινοποιηθεί ότι είναι ακατάλληλο το περιβάλλον για να διαβιώσει
το παιδί και οι συνθήκες οι οποίες πρέπει να μεγαλώσει ένα βρέφος. Από τη στιγμή λοιπόν που νομικά δεν υφίστανται ούτε αρπαγή, διότι οι ίδιοι γονείς του έχουν την επιμέλεια και δεν τους έχει αφαιρεθεί, δεν έχουν τελέσει κανένα ποινικό αδίκημα. Όλο αυτό είναι για το Θεαθήνε, διότι το κράτος και η πολιτεία, εάν ήθελε να ενδιαφερθεί για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν γονείς συνορφανά, για τα παιδιά τα οποία είναι απροστάτευτα και τα παιδιά που δεν έχουν κατοικία, θα έπρεπε να μαζέψει όχι μόνο το βρέφος του ανήλικου, το βρέφος την μικρή κυρία Καλετζηδάκη, η οποία γεννήθηκε και είναι 1,5 μηνών τώρα. Θα έπρεπε να προστατεύσει τα παιδάκια που είναι στα φανάρια. Θα έπρεπε να προστατεύσει τα παιδιά τα οποία είναι παραβατικά, τα παιδιά τα οποία οι γονείς τους δεν τα ελέγχουν, και να τα ελέγξουν σε μια δομή, να εισαχθούν σε μια δομή για να προστατευθούν. Το παιδί αυτό έχει γονείς, είναι καθόλου οι γονείς νόμιμοι, αναμφίβολα δεν υπάρχει θέμα για το DNA, για το παιδάκι τους είναι όντως αυτό το παιδί έχει γονείς, το τη Σεβαστή Κανάκη ως μάνα και τον Καλετζηδάκη το Μανώλη. Άρα το κράτος τι επιδιώκει με αυτή του την πράξη? Να συνεχίσει να καταδιώκει, κύριε Καμπούρη, έναν αγωνιστή της ζωής, έναν πολύτεκνο άνθρωπο με 7 παιδιά, ο οποίος παλεύει να επιβιώσει και δεν μας εξηγεί γιατί παρανομεί. Δηλαδή δεν του έχει αφαιρέσει την επιμέλεια. Πότε θα το πάει σε δομή το παιδί? Το παιδί λοιπόν, ξέρετε ότι όταν πηγαίνει σε δομή, ιδίως του μητέρα, αυτές τις δομές ή άλλες δομές οι οποίες προστατεύουν τα ανήλικα παιδιά που έχουν ανάγκη, επαναλαμβάνω, ναι, σε πολλά εισαγωγικά ανάγκη, τότε δίνεται σε ανάδοχη οικογένεια. Το παιδί αυτό έχει τους γονείς του και έχει μια παραχώρηση, το πιο σημαντικό. Κύριε Θεοδωρόπουλε, αυτό που ρωτάνε όλοι, υπήρχε απαγόρευση να φύγει το παιδί από το νοσοκομείο και να πάει στα χέρια του γονείου? Όχι, δεν υπήρχε απαγόρευση από τους γονείς. Τότε για ποιο λόγο ήταν το μωρό στο νοσοκομείο? Γι' αυτό, κύριε Καμπούρη. Το παιδί γιατί ήταν στο νοσοκομείο, κύριε Θεοδωρόπουλε? Το παιδί εδώ είναι κατηγορούμενη η security, οι υπάλληλοι του νοσοκομείου, ότι δεν μπόρεσαν την εντολή που έδωσε η εισαγγελία ανηλίκων, ότι το παιδί πρέπει να μεταφερθεί σε δομή, να την ολοκληρώσουν, να την προστατεύσουν και το παιδί να μην φύγει. Δεν ήταν στους γονείς. Άρα η δομή. Άρα έπρεπε να πάει το παιδί σε δομή. Η εισαγγελική εντολή δεν ήταν για τους γονείς, επαναλαμβάνω. Άλλο λέω. Έπρεπε να πάει σε δομή όμως. Αυτό που έλεγε η διάταξη ήταν ότι δεν απαγορεύει την επικοινωνία και δεν έχει αφαιρέσει την επιμέλεια από τους γονείς, τους παλαιοχριστιανούς. Από την πλευρά όμως του θέματος υγείας του παιδιού, ζητούσε να υπάρξουν τα κατάλληλα ιατρικά πιστοποιητικά για να μπορέσει το παιδί να αποδειχθεί ότι όντως είναι υγιές, ό, και αυλαβές, και μετά να πάει σε δομή. Προσέξτε όμως, σε δομή, ύστερα από τις συνθήκες στις οποίες ζούσε στο βουνό, πλέον ο Μανώλης Καλετζηδάκης και η Σεβαστή Κανάκη έχουν στην κατοχή τους, διότι τους έχει παρακορηθεί από έναν άνθρωπο που τον ευχαριστούμε, έναν καθηγητή λυκείου, καθόλου νόμιμο άνθρωπο και φορολογούμενο Έλληνα πολίτη, ένα σπίτι πολυτελέστατο στα νότια προάστια. Μάλιστα. Με συνθήκες που μπορούν να διαβιώσουν μια οικογένεια με τα ανήλικα τέκνα της. Μάλιστα. Πώς μπορεί λοιπόν η πολιτεία να παραβλέψει αυτό το γεγονός και να αφαιρέσει από Έλληνες γονείς το παιδί, το μωρό, το οποίο τους ανήκει δικαιωματικά και με DNA και τους ανήκει ως επιμέλεια. Μένουμε εδώ πέρα, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό το θέμα. Ξαναλέμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεοδωρόπουλο. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε, να αλλάξουμε θέμα, κύριε και κύριοι. Πάμε να δούμε στο Μάρκο Σεφερλή τι συνέβη, γιατί μπήκε στο Ηρώδιο. Πήγε στο Ηρώδιο και μόλις μπήκε στο Ηρώδιο, τι συνέβη στα Βουλαλούρο? Καταχειροκροτήθηκε λοιπόν. Ήταν χθες το βράδυ λοιπόν μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Το ελληνικό σινεμά τραγουδά, αυτό ήταν ο τίτλος συναυλίας. Και μόλις μπήκε λοιπόν μέσα ο Μάρκος Σεφερλής και είναι η πρώτη του δημόσια εμφάνιση έπειτα από όλες αυτές τις αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα, καταχειροκροτήθηκε από όλο το Ηρώδιο. Για να δούμε.
ότι σημαίνει ότι ο κόσμος που βρέθηκε στο Ηρώδιο συμφωνεί με τον Μάρκο Σεφερλή, τον εκτιμά ως καλλιτέχνη, ως άνθρωπο και ως και τα λεγόμενά του. Και πηγαίνει και στο Δελφινάριο. Φαντάζομαι αυτό έχει συμβεί στο Ηρώδιο τα χειροκροτήματα. Άρα ο κόσμος, άρα ο ρατσισμός που υπάρχει, και λέει αυτός πάει στο Δελφινάριο και παρακολουθεί στο Δελφινάριο, δεν είναι ποιοτικός. Είδαμε και ποιοι είναι ποιοτικοί. Δεν τρέπεσε λίγο. Προσπαθείτε κάποιοι να υποβαθμίσετε ανθρώπους, να υποβαθμίσετε καριέρες και αξίες ανθρώπων. Αυτός είναι ο ρατσισμός. Αυτό που έχει συμβεί, που θέλει το σύστημα να χτυπήσει ο Σεφερλή. Θα το πω πολλές φορές. Εγώ ούτε κάνω παρέα με τον Σεφερλή, ούτε κάνω συμφέρον να πω υπέρ του Σεφερλή. Λέω την αλήθεια όμως. Και εδώ φάνηκε ότι ακόμα και στο Ηρώδιο ο κόσμος σηκώθηκε και το χειροκρότησε. Ο κόσμος σηκώθηκε και τον χειροκρότησε. Το είδατε. Στο Ηρώδιο ήταν και ο Στέφανος Κασελάκης. Ναι, ήταν και ο Στέφανος Κασελάκης στο Ηρώδιο. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας είχε τετατέτ με τη Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, με την οποία είχε και μια θερμή χειραψία. Ναι. Όλοι οι φωτογράφοι εστίασαν επάνω τους. Ας αφαιρέσουμε τον τίτλο μέχρι να μπει ο καινούριος, γιατί μιλάμε για άλλο θέμα, παρακαλώ. Μην υπάρχει σύγχυση στους τηλεθεατές. Σας ακούμε, κύριε Λεμονή. Ο κύριος Κασελάκης έσφιξε με τα δυο του χέρια το δεξί χέρι της κυρίας Λιάννη που του μιλάει. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Λιάννη Παπανδρέου είχε εκφραστεί θετικά για τον κύριο Κασελάκη λίγο μετά την περσινή εκλογή του στην Προεδρία του κόμματος. Ναι. Μετά τη Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, ο κύριος Κασελάκης κατευθύνθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και αντάλλαξε και μαζί της θερμή χειραψία. Μαζί με τον Τάιλερ Μακμπεθ και δίπλα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου έδειχνε να απολαμβάνει τη συναυλία, μαζί έκατσαν. Μετά το τέλος συναυλίας πήρε το δρόμο της εξόδου, αρχικά συνομίλησε με τον Σπύρο Μπιμπίλα, ωστόσο όλο το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων εστιάστηκε πάνω του, τον πλησίασαν για μια δήλωση, εκείνος δεν θέλησε να πει το παραμικρό για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, αρκέστηκε μόνο να προειδοποιήσει τους δημοσιογράφους ότι έτσι όπως το πάνε θα έχουν κάποιο ατύχημα και θα πατήσουν κάποιο άνθρωπο και δίπλα του ο σύζυγός του προσπαθούσε να μην μπερδευτεί στα καλώδια που υπήρχαν στο έδαφος. Είναι τα πλάνα που βλέπουμε? Αυτά είναι τα πλάνα του δημοσιογράφου. Να το δούμε. Το βίντεο, παρακαλώ. Αλλά εδώ πέρα... Πού αγοράζουμε λευκό μάτι? Θα σας τα φέρω. Όχι, πρέπει να... Τώρα τα έχουν κλείσει. Ήταν εκεί. Απολαύσατε σήμερα στο Ηρώδιο εδώ. Τι κάνετε? Κύριε Κασελάκης... Πολύ. Μια σημαντική μέρα στο Ηρώδιο σήμερα. Πώς είδατε? Καθίσασταν και δώσασταν την κυρία Κωνσταντοπούλου, είδαμε. Κύριε Κασελάκη. Παιδιά, δεν έχει νόημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Είδαμε τη φωτογραφία που ανεβάσατε. Είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ. Κυριακή Μάλαμα, η βουλεύτριά μας, το Μεάρχης Πολιτισμού. Σας στηρίζει. Και ο κύριος Τσίπρας είναι υπάρχει. Παιδιά, θα φωτίσετε κόσμο. Το κύριο Γκλέτσο τον είδατε σήμερα, μιλήσατε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κασελάκη, δεν σηκωθήκατε στον κύριο Κλέγκερ. Θα πατήσετε κόσμο. Σας είδαμε, δώσατε το παρόν για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε και την, να ανακοινώνετε την υποψηφιότητα για την Ελλάδα. Κύριε Κασελάκη, πώς αντιδράσατε στα social media? Θα εκτιμούσα πάρα πολύ τη δυνατότητα να περάσω ανάμεσά σας. Κύριε Κασελάκη. Είδαμε τον κύριο Πολάκη να απαντάει στο «Είμαι εδώ». Πώς αντιδράσατε? Παιδιά, θα γίνει ατύχημα, σας παρακαλώ. Πώς αντιδράσατε? Σας παρακαλώ, θα γίνει. Σας ενόχλησε? Ευχαριστώ. Κύριε Κασελάκη, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που σας στήριξαν και σας στηρίζουν ακόμα. Ευχαριστώ. Ειλικρινά σας το λέω, όταν έχω να πω κάθε το πω. Κύριε Κασελάκη, κύριε Κασελάκη, ζέλησε και το κεφάλι μας. Να το ζεύγος Κασελάκη εδώ, στο Ηρώδιο. Ήταν κι άλλος όμως. Ήταν και ο Γκλέτσος. Βέβαια, ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην παράσταση. Και χώρισε ζεμπέκικο. Και από κάτω... Εμφανίστηκε στη σκηνή για να χορέψει το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Για να το δούμε.
αντικό ότι ο Κασελάκης ενώ χειροκροτούσε το γκλέτσο, τον κορόιδευε και λίγο. Εντάξει, ήταν χλιαρό το χαμόγελό του, όπως ήταν χλιαρό και το χειροκρότημά του. Όταν λοιπόν ο κύριος Γκλέτσος ρωτήθηκε σήμερα για την παρουσία Κασελάκη στην παράσταση, είπε ότι την έμαθε όταν ήταν εκεί, μεν, αλλά δεν βρέθηκαν. Είπε ότι εγώ βγήκα στο τέλος, οπότε το έμαθα. Αν είναι δυνατόν, λέει, να μην χαιρετηθούμε. Είμαι λαύρος για το να είναι αρχηγός σε ένα αριστερό κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Για το να έχουμε κοινωνική συνάντηση δεν υπάρχει λόγος. Πάντως για το ζεμπέκο και... που χόρεψε ο Γκλέτσος, ακούστηκε από πηγαδάκια ότι ο Κασελάκης δεν ενθουσιάστηκε. Ναι, αυτό λέμε. Που το σχολίασε και αρνητικά. Έτσι λένε κάποια πηγαδάκια που ήταν στα πίσω καθίσματα και βλέπανε και ακούγανε το τι γίνεται στον Κασελάκη και στον Τάιλερ. Παραδίπλευαν και Ζωή Κωνσταντοπούλου, δίπλα. Μάλιστα. Ρε, τι γίνεται. Να και χειραψία εδώ με την... Με την κυρία Δήμητρα Γιάννη. Για δούμε τη Δήμητρα Γιάννη Παπανδρέου εδώ. Για δείτε, παιδιά, τι γίνεται. Και με τη Ζωή. Και με τη Ζωήτσα εδώ. Χαμόγελο Ζωήτσα. Ναι. Μάλιστα. Χαμούλης. Δείτε. Δείτε, κυρίες και κύριοι, την ώρα που πεινάει ο ελληνικός λαός, γλεντάνε στο Ηρώδιο. Μπουζουκερίδικανε το Ηρώδιο. Πλάτα πράγματα. Είδαμε καλά από αυτούς να τρέχει. Εντάξει, η συναυλία αυτή οργανώθηκε από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ιστοποιών. Δώσαν τίποτα. Η τσάμπα πήγανε. Με προσκλήσεις δωρεάν πήγαν, θέλουν να μάθουν, να βγουν και να μας πούν αν βοηθήσαν οικονομικά. Και εδώ τι είδαμε, και το πω ξεκάθαρα. Εδώ με καθαρά να υπάρχει οτιδήποτε το αριστερό μέσα σε συγκεκριμένο χώρο. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι κομματικοποιούνται και χρωματίζουν ακόμα και πράγματα που δεν θα έπρεπε να είχαν χρωματικά και χρωματισμένα. Μένουμε εδώ, πάμε να δώσουμε για την υγεία σας. Πάμε να δώσουμε για την υγεία σας μια τεράστια προσφορά. Προλάβετε λοιπόν σήμερα. Προλάβετε λοιπόν και κάντε δικιά σας. Αυτή τη μοναδική προσφορά μόνο με 49 ευρώ το χρόνο. Θα πληρώσετε 49 ευρώ για ένα χρόνο. Και θα έχετε δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις για επίγοντα περιστατικά σε όλες τις εφημερεύουσες ειδικότητες, σε όλα τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία. Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές εξετάσεις λοιπόν. Μην τρέχετε, μην βιάζεστε κύριε του κοντρόλ. Επίσης, όταν πάτε εκεί στο νοσοκομείο χτύπα ξύλο, είτε από ατύχημα είτε από ασθένεια, και θα έχετε δωρεάν ιατρική επίσκεψη στα έκτακτα, θα έχετε και δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι του ποσού των 300 ευρώ. Όταν έχετε το επίγον περιστατικό σε ιδιωτικά μεγάλα νοσοκομεία, για να μην περιμένετε στην ουρά στα νοσοκομεία τα διαλυμένα όπως τα έχουν καταντήσει. Θα έχετε επίσης δωρεάν ετήσιο αιματολογικό έλεγχο, δωρεάν ετήσιο οθαλμολογικό έλεγχο, δωρεάν ετήσιο οδοντιατρικό έλεγχο και όλα αυτά θα έχετε δώσει μόνο 49 ευρώ για ένα χρόνο. Τι άλλο θα έχετε? Δωρεάν δερματολογικό καθαρισμό προσώπου που κοστίζει. Δωρεάν. Δωρεάν μια συνεδρία λέιζερ για αναδόμηση και σφιγγυλότητα του προσώπου σας. Δωρεάν μια ολοκληρωμένη θεραπεία φωτοδυναμικής ανάπλασης προσώπου. Δωρεάν. Με την άμεση ιατρική περίθαλψη 24 ώρες θα έχετε δώσει μόνο 49 ευρώ για ένα χρόνο. Δωρεάν μια θεραπεία δυνατίσματος τοπικού ολικού πάχους. Δωρεάν μια συνεδρία παθητικής ενδυνάμωσης μειών. Μόνο με 49 ευρώ. Τι άλλο. Τι άλλο, κυρίες και κύριοι. Πάμε, ξαναλέμε, το πιο σημαντικό για μένα. Είναι, επίσης έχετε δωρεάν μια συνεδρία βιομετρικής ανάλυσης σώματος και δωρεάν μια συνεδρία οριστικής αποτρίχωσης. Μπικίνι, πρόσωπο, η πλάτη και ώμοι. Μόνο με 49 ευρώ για ένα χρόνο. Το πιο σημαντικό για μένα όμως είναι η δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα επίγοντα περιστατικά. Πέσατε, χτυπήσατε, τραυματιστήκατε, δεν νιώθετε καλά, κατευθείαν τρέχετε στο μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο και έχετε και δωρεάν εξετάσεις μέχρι 300 ευρώ. Δεν ξανάγινε, μόνο με 49 ευρώ το χρόνο. Για απεριόριστες, θα λέμε, απεριόριστες, χτύπα ξύλο κούφι, ώρα να είναι, επισκέψεις στα επίγοντα, δωρεάν, 215-000-5960, τηλεφωνήστε τώρα, μόνο με 49 ευρώ για ένα χρόνο.
άμεση ιατρική περίθαλψη για όλους. Είναι απαραίτητο για τη ζωή μας. Είναι. Η υγεία μας πάνω απ' όλα. Μόνο με 49 ευρώ και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Χτύπα ξύλο, κούφια η ώρα, θα έχετε το γιατρό σας στα επίγοντα ανά πάσα στιγμή και δωρεάν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.